Κραυγή απόγνωσης από τους κτηνοτρόφους του νησιού με φόντο το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής. Όπως τονίζουν, η μεγάλη αύξηση των ζωντροφών δίνουν τη χαριστική βολή με τους ίδιους να τραβούν κόκκινη γραμμή στη χαμηλή τιμή παράδοσης του γάλακτος. Δεν μπορούμε λοιπόν να δίνουμε το γάλα μας 0,90 και να αγοράζουμε τη ζωοτροφή στα 18 ευρώ το σακί. Εμείς έχουμε βγάλει την απόφασή μας. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε 1,20 με 1,25 και εμείς εδώ στην Κρήτη στην τιμή το γάλα, θα αναγκαστούμε και δεν θα αρμέξουμε καθόλου και δεν θα υπάρχει καθόλου παραγωγή γάλακτος. Σχεδόν έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Φανταστείτε να δείτε, από τη στιγμή που έχει διπλασιαστεί το κόστος παραγωγής, αν θα μπορέσει όχι να τα απεξέλθει ο κτηνοτρόφος να ταΐσει τα ζώα του, τα πρόβατά του, αλλά την ίδια του την οικογένεια. Θα λέει θα υπάρξει πρόβλημα επιβίωσης. Πολύ δύσκολα, οι ζωοτροφές είναι σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή, τα προϊόντα είναι χαμηλά, δεν συμφέρνει κανείς να είναι κτηνοτρόφος. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, Γρήλος Παπαδάκης, κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να δώσουν το γάλα κάτω από 1 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ζήτημα και το οποίο συμφώνησαν αρκετοί κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νησιού σε πρόσφατη συνάντησή τους. Έχουμε συνάδελφους πάρα πολλούς που έχουν ήδη αρχίσει και μειώνουν το ζωικό κεφάλαιο για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο τα ζώα να ταΐσουμε, έχουμε και οικογένειες. Ανοίγει αύριο την άλλη μέρα η σχολική περίοδος. Λοιπόν, τι θα πούμε στα παιδιά μας? Δεν σου παίρνω τσάντα, δεν σου παίρνω μολύβια, δεν σου παίρνω στυλούς, δεν σου παίρνω τα αναγκαία πράγματα που πρέπει να έχει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο για να νιώθει ευχάριστο, να μάθει 5 γράμματα. Τι θα του πούμε? Γυρίζουμε στην εποχή της κατοχής που βάζαμε στην αηλοσακούλα μέσα από τα βιβλία και τις στυλούς να πηγαίνει στο σχολείο? Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν τα αρμέγουν, θα αφήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο να πεθάνει, να ψοφήσει όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Αυτό θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Από τη στιγμή που δεν θα έχουν να τα συζητήσουν, θα επέλθει το μοιραίο αναγκαστικά. Το γάλα είναι σε πολύ χαμηλή τιμή, δεν συμφέρει. Οι τροφές ακριβές, κάποια στιγμή θα τα παρατήσουν όλοι. Εγώ έχω 5 παιδιά, δεν συνιστώ σε κανένα να κάνει αυτό το επάγγελμα. Όπως προειδοποιούν κτηνοτρόφοι της Κρήτης, δεν θα ξαναρμέξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία θα αποστείλουν προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου? Γενναιόδωρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και γενικά η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει μια επιδότηση στις ζωοτροφές. Ήδη έχουμε συνάντηση πανελλαδική, το πανελλαδικό συντονιστικό που είμαι, τη χάνει και είμαι και εγώ μέσα. Θα στείλουμε μήνυμα στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Λιβανό, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δυστυχώς έχει ξεχάσει ότι υπάρχει στην Ελλάδα κτηνοτροφία. Οι βηματισμοί του Υπουργείου δεν πρέπει να είναι με βηματισμούς χελώνας, πρέπει να είναι με βηματισμούς αλόγου. Εχμές για τη στάση του Υπουργού στα καυτά ζητήματα του κτηνοτροφικού κλάδου άφησε ο Γρήλος Παπαδάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα.